Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τον Παναγιώτη Τζανετάτο στην Βουλή, την Άννα Κανδύλη, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τη Μαρία Γουγουτσά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις στην υπόθεση των Ντεμπών. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Και το χρωστάμε και σε αυτούς που χάθηκαν. Αλλά θα γίνει. Θα το πετύχουμε γιατί είμαστε πολύ. Μία ημέρα μετά τη νέα συγκλονιστική ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μαρία Καριστιανού με τον Παύλο Ασλανίδη, δύο από τους συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Ντεμπών, με επιστολή τους στην Βουλή ζητούν τιμή εφαρμογή της διάταξης περί ευθύνης υπουργών για τους Κώστα Καραμαλή και Χρήστο Σπίρτζη, αναφορικά με την μη υλοποίηση της αμαρτωλής σύμβασης 717. Εμείς ζητάμε να πάνε όλοι οι υπεύθυνοι μπροστά στο δικαστή. Και φυσικά αναφερόμαστε και στον πρώην υπουργό, στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίτζη. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει ευθύνες και για τα δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά σκόντας και στο θέμα της ασυλίας. Στο άρθρο 86. Οι συγγενείς προτάσσουν το επιχείρημα ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του συντάγματος. Και όλα αυτά, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πορίσματος της πλειοψηφίας για την εξεταστική, το οποίο δεν εντοπίζει καμία ποινική ευθύνη σε πολιτικά πρόσωπα. Αύριο θα βρεθώ στο Κοινοβούλιο, στα Θεωρία, και θα ήθελα πραγματικά αυτοί οι ομιλητές και όλοι όσοι είναι εκεί να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ένα είδος συνείδησης για να καταλάβουν ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι. Το αίτημα των συγγενών των θυμάτων έρχεται λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο που είχε εκφράσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για εμπόδια στο έργο της δικαιοσύνης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ζητεί σήμερα την τιμωρία της. Δεν σας κρύβω ότι αν υπάρχει διαδικασία ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της, θα το κάνουμε, το να έρθει μια Ευρωπαία αξιωματούχος και να μας λέει να αλλάξουμε το σύνταγμά μας είναι πέραν πάσης λογικής. Όχι στη συγκάλυψη, ναι στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό είναι το αίτημα, το οποίο συνόδευσε με 1.300.000 υπογραφές η Μαρία Καριστιανού στις Βρυξέλλες. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε τρία αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η απόφαση της Επιτροπής ήταν να μείνει ανοιχτή η αναφορά για την τραγωδία στα Τέμπη. Στο ΜΕΚΑ μίλησαν τόσο οι ίδια, όσο και ο Παύλος Ασλανίδης για τη συμπαράσταση που βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν πολύ θετικό το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συμφώνησαν όλοι και είπαν ότι θα μείνει ανοιχτή η καταγγελία μας, άρα ουσιαστικά θα υποπτεύουν και θα μπορούν να επεμβαίνουν και το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικό το κόσμο που περίμενα απ' έξω. Ήρθαν από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Ήρθα σας πω μέσα που έκλαιγε η πρόεδρος της Επιτροπής ότι όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν εκεί, οι πτέρυγες όλες και οι 7 που είναι πολιτικά αντίθετες μεταξύ τους, συμφωνήσανε. Ενώ εδώ στην Ελλάδα παραμένει μόνο κυβέρνηση μόνη της. Την απονομή δικαιοσύνη ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξαπολύοντας πειρά κατά της κυβέρνησης. Καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει έστω και τώρα στο ύψος που επιβάλλει το πρωθυπουργικό αξίωμα, να βάλει την αλήθεια πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον. Την ευθύνη πάνω από την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτικών τζακιών. Να σταματήσει τώρα τη συγκάλυψη. Ανακοινώσεις αντίστοιχου ύφους και περιεχομένου εξέδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Βουλή και τον Παναγιώτη Τζανετά. Το Παναγιώτη, είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Ασλανίδης, γονείς θυμάτων, ζητούν με επιστολή τους από το Προεδρείο της Βουλής να μην ισχύσει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για τους κυρίους Καραμαλή και Σπίρτζη. Αυτό που μάθαμε πριν από λίγο είναι ότι το ζητούν αυτό διότι έχουν καταθέσει αίτημα στην Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα να επανεξετάσει την υπόθεση. Και αυτό που θέλουν είναι αυτή τη φορά τα δύο πρόσωπα να κριθούν απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη. Ακριβώς, Ράνια, εστάλει η επιστολή σήμερα στο Προεδρείο της Βουλής, με την οποία ουσιαστικά ζητεί η Βουλή να αναγνωρίσει ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου, ακόμα και του συντάγματος, και ως εκ τούτου να μην εφαρμοστεί το άρθρο 86, το οποίο επί της ουσίας προστατεύει τους υπουργούς από αδικήματα, προβλέπει δηλαδή την εμπλοκή της Βουλής σε όλη τη διαδικασία. Να το αποδεχτεί λοιπόν αυτό και να αφήσει την τακτική δικαιοσύνη να κρίνει τους κυρίους Καραμαλή και Σπίρτζη. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία είχε έρθει τον Νοέμβριο στη Βουλή.
διερευνούσε το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών από τους δύο πρώην υπουργούς. Κατατέθηκε σχετική πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία όμως απερίφθηκε. Με βάση το Σύνταγμα, εφόσον μια πρόταση απορριφθεί σχετική, δεν μπορεί να συζητηθεί εκ νέου ή να γίνει αντίστοιχη ακριβώς συζήτηση, εάν δεν υπάρξουν νέα στοιχεία. Ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το αίτημα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Γιατί έστειλαν όμως το αίτημα αυτό ο Παναγιώτη στη Βουλή? Δηλαδή, πρακτικά η Βουλή τι θα μπορούσε να κάνει? Νομίζω αναφέρεται κάπου μέσα, υπονοείται με έναν τρόπο ότι θα μπορούσε να σταλεί ένα προδικαστικό αίτημα που θα ρωτά αν μπορεί να προσπεράσει η ελληνική πολιτεία ουσιαστικά το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ισχύει αυτό, ωστόσο, Ράνια, είναι δύσκολο η ίδια η Βουλή να θέσει ένα αμφιβόλο την κυριαρχία της έναντι του Συντάγματος. Mm. Να πει δηλαδή ότι ενδεχομένως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να μπορούν να υπερισχύσουν του εθνικού δικαίου και επί της ουσίας της ίδιας. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια στην Ελλάδα κρίνεται μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, δεν φαίνεται δηλαδή η Βουλή να παίρνει, να αναλαμβάνει κάποια σχετική πρωτοβουλία και η δικογραφία, εάν δεν υπάρξει κάτι καινούργιο, η συγκεκριμένη τουλάχιστον για την 7-17, δεν θα υπάρξει νέα συζήτηση στην Ολομέλεια ή τουλάχιστον ακόμα περισσότερο που αφισβητείται και το ενωσιακό δίκαιο εδώ, γιατί η Ένωση είναι σύνολο κρατών, δεν έχει δίκαιο για μεμονωμένους υπουργούς ή υφυπουργούς για το πώς δικάζονται ή δεν δικάζονται. Άρα αυτό που ισχύει στην Ελλάδα είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος, που λέει ότι η μόνη αρμόδια για να διώκει πρώην υπουργούς ή υπουργούς που έχουν μετάσχει στη διακυβέρνηση της χώρας είναι η Βουλή, με διάφορους τρόπους. Άρα αυτό που ουσιαστικά ζητούν οι δύο γονείς δεν είναι απλώς να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Ζητούν να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο χωρίς αναθεώρηση δεν καταργείται, γενικώς δεν καταργείται, δηλαδή, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα μάλλον θα προχωρήσει γρήγορα αυτή η υπόθεση αύριο. Τώρα, για την υπόθεση αυτή πάντως πήρε θέση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, με κάποια ανάρτησή του, από ό,τι καταλαβαίνω. Ράνια, συνεδρίασε σήμερα νωρίτερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσει αύριο στη συζήτηση που ξεκινά για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στη συνεδρίαση διαβάστηκε μήνυμα του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος επί της ουσίας και αυτός ζητά την παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη των υπουργικών υποθέσεων. Πάμε να διαβάσουμε και ένα σχετικό απόσπασμα με το οποίο απευθυνόμενο στον κύριο. Πώς λέει ο κύριος Κασελάκης ότι πρέπει να γίνει αυτό? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που το ζητάει, όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης. Είναι διαφορετική λογική. Δεν είναι η λογική της υπερίσχυσης του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνικού, αλλά η διάκριση μεταξύ υπουργικού αδικήματος κατά την τέλεση του αδικήματος ή όχι. Είναι η ίδια λογική που είχε εφαρμοστεί, αν θυμάστε, στη συζήτηση που είχαμε κάνει και στη λήψη απόφαση για την υπόθεση της Νοβάρτης με τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Πάντως, να πω κάτι, κύριο Κασελάκη, που ενδεχομένως δεν έχουν ενημερώσει, ότι αυτό που αφορά την περίπτωση δεν είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος. Λοιπόν, ή ο κύριος Κασελάκης προτείνει να θεωρήσουμε το άρθρο, που καμία αντίρρηση, στην επόμενη αναθεώρηση το λάβουμε υπόψη μας, είτε πρέπει να βρει ένα άλλο τρόπο για να γίνει αυτό το πράγμα. Το να λέει ότι εγώ θέλω να κάνει έτσι η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι βοηθάει ή προωθεί την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε τι είπε ο κύριος Κασελάκης για να δούμε τι θα γίνει και αύριο στη Βουλή, Παναγιώτη. Ακριβώς. Απευθυνόμενος λοιπόν στον Πρωθυπουργό, είπε: τον καλούμε να μην οχυρωθεί πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέποντας έτσι στο φυσικό δικαστή να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των υπουργών, των υπουργών του και άλλων πολιτικών προσώπων. Είναι η χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίστε παρόδο, ο κύριος Κασελάκης έχει την ευχέρεια μέσω του κόμματός του να καταθέσει αίτημα προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή, εφόσον θέλει να δικαστούν οι δύο αυτοί υπουργοί. Βέβαια, εκεί χρειάζεται κατηγορητήριο, αδικήματα και πρόσωπα. Μπορούσε να το κάνει, έχει την κοινοβουλευτική διαδικασία να το κάνει στα χέρια του. Δεν λέγαμε ότι θα ψηφιστεί, είναι άλλη ιστορία. Και έπρεπε να βρει και τους βουλευτές. Ακριβώς. Και έπρεπε να βρει και να βάλει και μερικά πράγματα μέσα διαφορετικά από την αντίστοιχη πρόταση που απορρίφθηκε το Νοέμβριο. Άρα δεν το κάνει έτσι, κάνει όπως ωστόσο, το ωστόσο,
Επειδή Γιάννη συζητήθηκε και αυτό σήμερα στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να μην το κάνει γιατί θεωρεί ότι μια σχετική πρόταση θα απορριφθεί από τη Βουλή και όπως είπαμε νωρίτερα, πρόταση που απορρίπτεται από τη Βουλή δεν μπορεί με τον ίδιο τρόπο να συζητηθεί δηλαδή, εάν απορριφθεί μια πρόταση που είναι σύνομη κοινοβουλευτικά, θα απορριφθεί και η άλλη. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Εάν κάποιος θέλει να το απορρίψει, θα το απορρίψει. Δεν χρειάζεται να φέρει το ένα ή το άλλο. Τώρα, αύριο, Παναγιώτη, στην Ολομέλεια θα γίνει μια συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Οι πληροφορίες, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι παρόν. Ναι, δεν θα πάει. Έτσι ακριβώς φαίνεται, Ράνια. Δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, εντάξει, για να το πούμε. Σε εξεταστική ή σε προανακριτική επιτροπή η κυβέρνηση τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έρχεται. Θα εκπροσωπηθεί ωστόσο, θα έρθει ο Υπουργός Επικρατείας ο Μάκης Βορύδης. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει το πρωί στις 9.30 στην Ολομέλεια. Θα τοποθετηθούν βουλευτές, πολιτικοί αρχηγοί που το επιθυμούν. Ωστόσο, σε αυτή τη διαδικασία δεν προβλέπεται ψηφοφορία. Δηλαδή, θα γίνει η συζήτηση, θα εγκριθεί επί της ουσίας ακριβώς το πόρισμα και η συζήτηση τελειώνει εκεί. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει άλλη πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Υπενθυμίζουμε ότι από την περασμένη εβδομάδα υπάρχει μία μήνυση συγγενούς των θυμάτων. Τότε η Βουλή δεν προβλέπεται να κάνει κάτι άλλο για αυτή την ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ.